εδώ είμαστε, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι, και σας έχω ήδη ενημερώσει ότι, και την ευχαριστώ θερμότατα, θα είναι κοντά μας σήμερα η κυρία Σοφία Ιωαννίδου, συντονίστρια διευθύντρια αιμοδοσίας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Διπλά θα την ευχαριστήσω, γιατί η αρχική μας συνεννόηση ήταν να είναι κοντά μας αύριο. Αύριο, λόγω της απεργίας των δημοσιογράφων, θα ήταν πολύ δύσκολο. Η κυρία Ιωαννίδου κάποια στιγμή θα πρέπει και να αναχωρήσει για την Αθήνα. Οπότε σας ευχαριστώ θερμότατα που είχατε την καλοσύνη να ταλαιπωρηθείτε λίγο. Δεν ταλαιπωρήθηκα, μια χαρά. Νομίζω θα έχουν ενδιαφέρον όσα θα μεταφέρουμε προς τους φίλους και τις φίλες μας. Ελπίζω. Θέλω να ενημερώσω ότι η κυρία Ιωαννίδου βρίσκεται εδώ στην Ξάνθη στο πλαίσιο των αερινών αιμοδοσιών του Συλλόγου της Αγάπης, του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ομού Ξάνθης η Αγάπη. Είναι ένα από τα τρία συνολικά νοσοκομεία τα οποία με τις κινητές τους μονάδες συμμετέχουν σε αυτό το δεκαήμερο αιμοδοσιών σε τρεις νομούς, σε τρεις περιφερειακές ενότητες. Ξάνθη, Καβάλα και προσθέθηκε τώρα και η Πελεκητή από τον γειτονικό Δήμο Ιάσμου. Όλες αυτές τις ημέρες εδώ μαζί με τους συναδέλφους σας στην κινητή μονάδα, σήμερα είναι στην ορεινή περιοχή, το πρωί τα παιδιά λυκείου στη Σμύνθη, το απόγευμα στα Μελίβια. Ακριβώς, ναι, λίγο με τα ονόματα να με βοηθάτε, γιατί τα θυμάμαι και απ' έξω. Δεν έχει σημασία. Εγώ το απόγευμα θα πάω στα Μελίβια, ναι. 5 με 9 είναι στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Μολυβίων η αιμοδοσία αυτή που θα πραγματοποιηθεί στα Μελίβια και συνεχίζεται. Από χθες ξεκινήσαμε. Εχθές ήμασταν και Σάνι και Πόρτο Λάβος. Να. Και πήγε πολύ καλά η αιμοδοσία. Πήγε πολύ καλά. Οι άνθρωποι έχουν μάθει και έρχονται και δίνουν και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να πω ότι εμείς έχουμε σαν νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, είμαστε αυτοί που ξεκινήσαμε να ερχόμαστε πρώτοι εδώ και 15 χρόνια, περίπου 16, το 2007 ήρθαμε για πρώτη φορά, επειδή είμαστε ένα νοσοκομείο που έχει τις περισσότερες ανάγκες σε αίμα σε όλη την επικράτεια. Και αυτό γιατί εκτός του ότι είναι το μεγαλύτερο παιδιατρικό και παιδο-ογκολογικό νοσοκομείο της χώρας, μεταγγίζονται εκεί και 800 ενήλικες οι περισσότεροι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία. Μάλιστα. Οι οποίοι ξεκίνησαν εκεί σαν παιδιά, αλλά παρέμειναν σε έναν χώρο διαμορφωμένο εκεί πέρα μέσα στο νοσοκομείο μας, τους οποίους καλύπτουμε επίσης. Οπότε αυτό αυξάνει τη ζήτηση σε τρομερά ψηλά επίπεδα. Δηλαδή μεταγγίζουμε γύρω στις 45 με 50 χιλιάδες φιάλες αίματος του χρόνου, που είναι μακράν περισσότερες και από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία, Ευαγγελισμό, Λαϊκό, ΑΧΕΠΑ κτλ. Οπότε όταν ο Σύλλογος Αγάπη έστειλε αρχικά προς τα νοσοκομεία εδώ της περιοχής Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, ακόμα και στο ΑΧΕΠΑ, δεν ενδιαφερόντουσαν σε εισαγωγικά τα νοσοκομεία αυτά, με την έννοια ότι δεν είχαν ανάγκη από τόσο ούτε τις δυνατότητες, αλλά ούτε και την ανάγκη τόσου αίματος. Καθώς η Ξάνθη είναι ένας νομός σχετικά μικρός, κάνει βέβαια τις εξορμήσεις του, αλλά καλύπτεται με αυτά που κάνει. Το εγχείρημα που ξεκινήσαμε εμείς που ερχόμαστε από 700 χιλιόμετρα μακριά, και είναι προς τιμή και του Συλλόγου Ελπίδας, Αγάπης, και του κυρίου Παπαχρόνη και όλου του συλλόγου γενικότερα, είναι ότι έχουμε φτάσει σε όλα σχεδόν τα χωριά του νομού Ξάνθης και στα πιο απομακρυσμένα. Μάθαμε, βάλαμε τον κόσμο να δίνει αίμα και με την ψυχή του πλέον φανατικά. Τρεις φορές το χρόνο ερχόμαστε και είναι εκεί στο ραντεβού τους. Επίσης, ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι, το οποίο έγινε για πρώτη φορά στην Ξάνθη και παραμένει σε μεγάλο βαθμό εδώ πέρα κυρίως, στον νομό Ξάνθης, είναι ότι μπήκαμε στα σχολεία και μαθαίνουν να δίνουν τα παιδιά από μικρές ηλικίες. Να θυμίσουμε ότι μετά το 17ο έτος της ηλικίας
με την συγκατάθεση του γονιού και μετά τα 17,5 χωρίς καμία συγκατάθεση μπορούν να δίνουν νόμιμα αίμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο εθελοντισμός, όπως και πολλά άλλα πράγματα στην Ελλάδα, δυστυχώς είναι πίσω, και θα πρέπει ο νέος κόσμος να μπαίνει όσο γίνεται πιο νωρίς στον εθελοντισμό. Να υπάρχει φυτώριο. Υπάρχει μεγάλο φυτώριο. Κάποια στιγμή θα αποχωρήσουν. Νομίζω ότι το 60ο έτος είναι... 60 με 65 είναι στην κρίση του γιατρού, ανάλογα με την κατάσταση της του αιμοδότη. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν η ενενεργία εθελοντές αιμοδότες των πραγμάτων θα αποχωρήσουν. Δεν το συζητάμε. Χρειαζόμαστε αυτό το φυτώριο. Και όσο μειούνται αυτά τα νέα παιδιά, προωθείται και η ιδέα του εθελοντισμού. Όσο πιο μικρός μοιείσαι σε κάτι, τόσο πιο σταθερός είσαι στο να το υπηρετείς σε μια τακτικότητα. Αυτό είναι σίγουρο. Και το εμπεδώνεις, mm-hmm. να το πω έτσι, και δεν το φοβάσαι, κυρίως δεν το φοβάσαι. Κυρίως δεν το φοβάσαι. Γιατί πηγαίνουν τα παιδιά φοβισμένα, μικρά, στο γιατρό, γιατί θα τους κάνει το εμβόλιο, φοβούνται την ένεση κτλ. Και μετά, μέχρι τα 18, 20, 25, συνεχίζουν να φοβούνται τη βελόνα. Στα τόσα χρόνια που έτσι ευτυχώς έχει αυξηθεί και ο αριθμός των καλών εθελοντών αιμοδοτών, βλέπω πολλούς τακτικούς εθελοντές αιμοδότες και στην Αθήνα που έρχονται στο νοσοκομείο, και μου κάνει εντύπωση που πολλοί πια από αυτούς έρχονται με τα μικρά τους παιδιά, τα οποία φυσικά δεν θα δώσουν αίμα, αλλά εξοικειώνονται με τη διαδικασία. Παίζουν με τις νοσοκόμες, βλέπουν τη φλέβα, βλέπουν το αίμα που ρέει και δεν το φοβούνται. Λοιπόν, αυτό το συζητούσαμε με τον Γιάννη τον Παπαχρόνη, τον πρόεδρο του Συλλόγου της Αγάπης, ο οποίος κάθε φορά που διοργανώνεται μια εξωτερική αιμοδοσία, καλεί τους γονείς που θα έρθουν να αιμοδοτήσουν, μαζί τους να έχουν και τα παιδιά τους. Πολύ και σωστό. Γιατί αυτό, γιατί τους καλεί να έρχονται με τα παιδιά? Για να εξοικειώνονται σε αυτό που μας είπε τώρα η κυρία Ιωαννίδου. Να φύγει ο φόβος από να μέσα. Να φύγει τους. Ο φόβος, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε ξέρει ότι φτάνοντας μετά στα 17 θα είναι και αυτά. Και όταν βλέπει τον γονιό του να δίνει, επειδή στις μικρές ηλικίες. Ο μιμητισμός. Μπράβο, μην είμαστε για τους γονείς. Περιμένουν και με αγωνία κιόλας να γίνουν 18. Αναρωτιούνται πότε θα δώσω εγώ, πότε μπορώ να δώσω. Αυτά είναι, είναι τα θετικά. Αυτά είναι τα θετικά. Θετικά, αυτά είναι τα θετικά. Και μακάρι να είναι πολύ περισσότερα τα θετικά σε αυτόν τον τόπο, γιατί πραγματικά καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες για να γίνουν έτσι μερικές μικρές αλλαγές προς το καλύτερο. Μεγάλο το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο μας είναι πολύ μεγάλο. Είπαμε, μεγάλο είναι το νοσοκομείο. Μεγαλύτερο παιδιατρικό. Καταρχάς έχει πάρα πολλές ανάγκες και από τα ίδια τα περιστατικά. Πολλά από τα οποία είναι ογκολογικά και έχουν ανάγκες και σε αίμα αλλά και σε αιμοπετάλια. Κάνουμε και πάρα πολλές αιμοπεταλιαφαιρέσεις που λέμε, που είναι συλλογές που διαρκούν γύρω στη μία ώρα με ραντεβού κτλ. Έχουν πάρα πολλές ανάγκες και είπαμε είναι και οι χρόνιοι πάσχοντες της Μεσογειακής, που στο νοσοκομείο μας είναι οι πιο πολλοί από ό,τι σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Θα το ρωτήσω, κυρία Ιωαννίδου. Ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία, τώρα τελευταία πληροφορηθήκαμε μάλιστα ότι το παιδοογκολογικό αλλάζει και μορφή. Θα λειτουργεί πλέον ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Τώρα δεν ξέρω πόσο αυτό μπορεί να βοηθήσει, περισσότερο δηλαδή να βοηθήσει, να εξελίξει προς το θετικό τις ανάγκες που υπάρχουν, να δώσει δηλαδή λύσεις. Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι το νοσοκομείο αυτό, γιατί φιλοξενεί, νοσηλεύει και παιδιά εδώ από την ευρύτερη περιοχή τη δική μας. Από όλη την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα. Εάν λοιπόν είστε στελεχωμένοι, αν το νοσοκομείο είναι στελεχωμένο επαρκώς. Εννοείται. Εμείς χαιρόμαστε που έχετε το προσωπικό και που έρχεστε εδώ με την κινητή σας μονάδα για να κάνει όλες αυτές τις αιμοδοσίες και στη συνέχεια και εμείς με τις δικές μας δυνάμεις ως εθελοντές αιμοδότες να καλύψουμε ανάγκες όλων αυτών των ανθρώπων, ενήλικων και ανήλικων.
Είναι πλήρως τελεχωμένο το νοσοκομείο? Το νοσοκομείο γενικότερα, μου λέτε, ή ειδικότερα η αιμοδοσία. Θα ξεκινήσω από την αιμοδοσία. Ναι, να μην σας βάλω τώρα σε άλλα χωράφια. Μπορώ να πω και γενικότερα, βέβαια, από αυτά που ακούω, αλλά σίγουρα και η αιμοδοσία και τα άλλα τμήματα, όχι απλώς δεν είναι επαρκώς τελεχωμένα, είναι υποστελεχωμένα. Εγώ που σε αυτό το νοσοκομείο ξεκίνησα σαν επιμελήτρια Β και δουλεύω περίπου 25 χρόνια εκεί πέρα, ποτέ δεν ήμασταν τόσο λίγοι. Ούτε οι γιατροί, και οι γιατροί και οι νοσηλευτές και οι παρασκευαστές και οι νοσοκόμοι, οι πάντες. Βγαίνουν οι άνθρωποι στη σύνταξη, δεν αναπληρώνονται, αργεί πάρα πολύ η αναπλήρωση με την μορφή μέχρι στιγμής του επικουρικού γιατρού, ναι. Οι οποίοι ούτε επαρκείς είναι, και πλέον επειδή οι άνθρωποι απαξιώνονται πλήρως με αυτές τις θέσεις, έτσι πηγαίνει ένας γιατρός ειδικός που μπορεί να έχει και μεταπτυχιακό και είναι 40 χρονών και δουλεύει για 1000 ευρώ χωρίς να ξέρει τι τον περιμένει αύριο, πηγαίνει, πλέον δεν τους βρίσκεις, διότι έτσι να κάνει που λένε στο ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο, θα τα βγάλει αυτά τα λεφτά, θα βγάλει και περισσότερα και δεν μπαίνει καν στη διαδικασία. Οπότε ούτε τους επικουρικούς μπορούμε να βρούμε πλέον εύκολα. Και ερχόμαστε μεν, αλλά ερχόμαστε με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, και αυτό γιατί πραγματικά, και είμαστε και ευγνώμονες, και ήρθα και εγώ η ίδια αυτή τη φορά, γιατί είχα καιρό να έρθω και την αγαπώ την πόλη σας και τους αιμοδότες σας και τους σύλλογους όλους, γιατί μας δίνει Ξάνθη γύρω στα 2000, στις 2000 φιάλες αίμα κάθε χρόνο, και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ανάγκες που έχουμε, αλλά πραγματικά δεν φτάνουμε, και για να συμπληρωθεί όλος ο αριθμός και των γιατρών και των νοσηλευτών, δανειζόμαστε κατόπιν αιτήσεων βέβαια γιατρούς από άλλα τμήματα του νοσοκομείου που έρχονται για κάποιες μέρες εδώ πέρα για να βοηθήσουν την κατάσταση. Λοιπόν, γιατί έκανα την ερώτηση στην κυρία Ιωαννίδου, θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Εδώ, ξέρετε, πριν από λίγες εβδομάδες, λίγο πριν την τραγωδία στα Τέμπη, είχαμε ένα πανξανθιώτικο συλλαλητήριο με αίτημα, πάνδημο αίτημα, την επαρκή στελέχωση του νοσοκομείου. Αλλά το νοσοκομείο πολύ σωστά είναι ένα περιφερειακό νοσοκομείο. Ακούμε τώρα... Που όμως είναι απαραίτητο στην περιοχή εδώ. Απολύτως απαραίτητο. Ναι. Όπως απαραίτητο είναι και το συγκεκριμένο νοσοκομείο για το οποίο μιλάμε, το Πέδων. Βέβαια. Εκείνο λοιπόν το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι ότι αυτή η παθογένεια στα περιφερειακά νοσοκομεία υπάρχει και στα μεγάλα νοσοκομεία, κυρία Ιωαννίδου. Βεβαίως υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και το συζητάμε όλοι οι συνάδελφοι σε όλα τα νοσοκομεία εδώ, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ζητάμε κίνητρα για να έρθουν λόγω της απόστασης. Αλλά υποψιάζομαι ότι δεν είναι η λύση αυτή ακούγοντάς σας. Η λύση είναι συνολικά να δούμε πώς μπορούμε να πείσουμε τους επιστήμονες, γιατρούς, νοσηλευτές, παρασκευαστές να έρθουν να εργαστούν. Καταρχάς, στο εθνικό πρόβλημα, το πρόβλημα, κυρία Οικονόμου, είναι ακόμα πιο πάνω. Ξεκινάει από την εκάστοτε κυβέρνηση, να το πω, ή το Υπουργείο Υγείας. Τα τελευταία 10-12 χρόνια που έχουν ελαττωθεί πάρα πολύ τα κονδύλια για την υγεία, είχανε σαν από τους πρώτους στόχους ήταν η δημόσια υγεία. Δεν προσλαμβάνουν, είπαμε, γιατρούς, δεν προσλαμβάνουν νοσηλευτικό προσωπικό, φεύγουν 3-4 για να προσληφθεί ένας, και αυτό μετά από πολύ καιρό. Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα αρχίσει να φαίνεται, δεν ξέρω πώς το έχουν πραγματικά στο μυαλό τους, είναι ότι οι νέοι πλέον γιατροί, και το έχετε ακούσει επανειλημμένα, σε μεγάλη πλειοψηφία φεύγουν για ειδικότητα στο εξωτερικό. Και πολύ καλά κάνουν, αν με ρωτάτε, διότι εδώ και αναμονές υπάρχουν και απαξίωση υπάρχει και μεγάλη κούραση και πολύ μικρή αμοιβή και χίλια δυο πράγματα. Και κυρίως χωρίς προοπτική, δηλαδή να κάνω όλον αυτό τον κόπο, να σπουδάσω την πιο δύσκολη σχολή, να κάνω άλλα 6-7 χρόνια σκληρής δουλειάς, διαβάσματος κτλ, όπου αμείβομαι ίσα ίσα για να επιβιώνω.
και στη συνέχεια να είμαι άνεργος ή να προσπαθώ να βρω μια ευκαιριακή θέση από εδώ και από εκεί και να φτάνω 40 και 45 χρονών και να είμαι ακόμα... Καταλαβαίνετε, δεν είναι ότι καταρχάς βγαίνουν κανονικές θέσεις, εννοώ μόνιμες, σταθερές με κάποιον τρόπο. Δεν βγαίνουν θέσεις και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δημιουργείται ένα μεγάλο κενό στους ειδικευόμενους. Δηλαδή, τη δουλειά που κάνουν οι ειδικευόμενοι στα τμήματα των νοσοκομείων, που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί κρατούν εφημερίες και κάνουν και δουλειά, ας το πούμε, λάντσα. Αυτοί τώρα καλούνται να την κάνουν άνθρωποι λίγο πριν τη σύνταξη. Εμείς που είχαμε πάντα ειδικευόμενους και στην αιμοδοσία και άλλα τμήματα, έχουμε περίπου 8 χρόνια που δεν έχουμε κανέναν ειδικευόμενο βιοπαθολογίας που ερχότανε, γιατί έχουν πάψει τα παιδιά να πηγαίνουν προς τα εκεί ή γιατί φεύγουν έξω. Υπάρχουν πια κενές θέσεις ειδικότητας. Και καλείται ο άνθρωπος 65-67 χρονών λίγο πριν βγει στη σύνταξη, αφενός δεν μεταλαμπαδεύει πουθενά την εμπειρία του, αφετέρου καλείται να καλύπτει 24 ώρα σε εξωτερικά ιατρεία, σε γενικές εφημερίες όπου οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται και έχουν αναμονή ωρών. Να είσαι τώρα ένας άνθρωπος ευάλωτος με σοβαρά προβλήματα υγείας και κάποιες ηλικίες και να πρέπει να περιμένεις 7 και 8 ώρες στα εξωτερικά ιατρία. Όλα είναι πολύ σύνθετο. Σε αυτή τη χώρα, όλα πρέπει να τα δούμε σε αυτή τη χώρα. Γιατί όλα σε τραγωδίες οδηγούν, εγώ αυτό θα πω, κυρία Ιωάννη. Έχετε απόλυτο δίκιο, θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι τραγωδία ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ανάγκη ιατρικής φροντίδας. Ακριβώς. Έτσι, να μην έχει την δυνατότητα άμεσης λήψης της φροντίδας αυτής. Είναι τραγωδία. Μα όπως αυτό που σας είπα, ότι άλλο είναι να υπάρχει ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής στα εξωτερικά ιατρία και άλλο είναι να υπάρχουν δύο. Απλά μαθηματικά, ή τρεις γιατροί και 4-5 νοσηλευτές και να εξυπηρετούν τον κόσμο. Για να αρχίσουμε, ας πούμε, από αυτό. Τώρα, με την τάση αυτή της ιδιωτικοποίησης, η οποία σε εμάς και εμείς εύνηστο μάθαμε πριν από 2 εβδομάδες. Μόνο το ένα τμήμα. Ξεκίνησε για το ογκολογικό, το Ελπίδα. Και δεν ξέρω πού όλο θα επεκταθεί και σε άλλα νοσοκομεία και στο υπόλοιπο νοσοκομείο. Αυτό δεν το γνωρίζετε. Είχαμε τις πρώτες αντιδράσεις και έτσι έγινε γνωστό, γιατί η τραγωδία των Τεμπών, όλα όσα συνέβησαν... Τα έχει επισκιάσει. Είναι αλήθεια αυτό, κυρία Ιωαννίδου. Είχαμε τις πρώτες κινητοποιήσεις, νομίζω θα συνεχίσουν εκεί οι γιατροί τις κινητοποιήσεις τους, δηλαδή δεν σταματάνε στην πρώτη αυτή κινητοποίηση. Ήταν ξαφνικό, δεν το περιμένατε ούτε εσείς, ούτε και οι υπόλοιποι να το ακούσουν. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία. Η πανδημία χειροτέρεψε όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί έχετε και πολύ έτσι περιστατικά εσείς πολύ ιδιαίτερα στο νοσοκομείο σας. Κοιτάξτε, στο παιδόν είναι η αλήθεια, λόγω ακριβώς ότι αναφέρεται σε μικρές ηλικίες. Δεν είχαμε την επίπτωση που υπήρχε σε άλλα μεγάλα νοσοκομεία, όπως ήταν το Σωτηρία, όπως ήταν ο Ευαγγελισμός, το ΑΧΕΠΑ κτλ. Διότι η πανδημία αφάνισε ένα μεγάλο μέρος από ενήλικο πληθυσμό και μάλιστα σε μεγάλες ηλικίες. Σε εμάς τα παιδιά ήταν πολύ πολύ λιγότερα που νοσηλεύτηκαν και πολύ πολύ λιγότερα αυτά που κατέληξαν, δεν το συζητάμε. Όμως γενικότερα, και εκείνο που ακουόταν την περίοδο εκείνη, ότι για να καλυφθούν θέσεις και τα λοιπά προσλήφθηκε έξτρα κόσμος γιατρών, νοσηλευτών και τα λοιπά, αυτό επίσης εμπολής δεν είναι η πλήρης αλήθεια, με την έννοια ότι πάντα με τη μορφή του έκτακτου προσλήφθηκαν για 1-2 χρόνια στα συγκεκριμένα νοσοκομεία και στις συγκεκριμένες ειδικότητες κάποια άτομα. Και μάλιστα με το σκεπτικό να μην βγάλουμε μόνιμες θέσεις, γιατί άμα τελειώσει η πανδημία, τι θα τους κάνουμε, έλεγε ο υπουργός. Λοιπόν, άρα... Γιατί άλλαξε κανένας υπουργός μέχρι τώρα τα τελευταία χρόνια τα οργανογράμματα των νοσοκομείων? Δεν νομίζω. Από τη στιγμή που δεν έχουν αλλάξει τα οργανογράμματα, το τι θα τους κάνουμε είναι περιττό.
τόσοι χρειάζονται. Όσους προβλέπουν τα ολοκλήματα. Υπάρχουν πόσες θέσεις αλλιώς που δεν... είναι ελλειπή. Κοιτάξτε, στο δικό, μας, στο δικό μας το τμήμα, που και πάντα ήμασταν λίγοι, υπάρχουν 4 θέσεις κανονικές μονίμων γιατρών, επιμελητών και διευθυντών, από τις οποίες αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένες οι 2. Χρόνια, πάνω από 5 χρόνια, είναι ακάλυπτες 2, οι οποίες δεν βγαίνουν. Δεν τις εγκρίνει το Υπουργείο να προχωρήσουν. Άρα είμαστε 2 μόνιμοι γιατροί και ένας επιτορικός που αλλάζει. Συγκρίνονται και βγαίνουν άγονες οι προκηρύξεις, δηλαδή δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Ακριβώς. Και κοιτάξτε τώρα τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στα μεγάλα τα νοσοκομεία υγειονομικοί. Δεν εγκρίνονται οι θέσεις εκεί. Εκεί δεν εγκρίνονται. Δεν εγκρίνονται. Δηλαδή, λέτε, δεν τις εγκρίνει το Υπουργείο. Α, εδώ σε εμάς ναι. Α, εδώ εγκρίνονται. Ναι, κατάλαβα. Δεν εμφανίζεται κανείς. Να σας πω γιατί να εμφανιστεί. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα, όχι μεσαίωνας. Είναι δυνατόν άνθρωπος να δουλεύει και να είναι υπεύθυνος, γιατί είναι και τέτοια δουλειά, επί 24 ώρου βάσεως για ένα μήνα? Γιατί αν εμφανιστεί ένας, αυτό ακούω και αυτό καταλαβαίνω, και εγώ δεν θα το δεχόμουν, εμφανιστεί σε ένα τμήμα που δεν υπάρχει κανένας άλλος, εδώ συμβαίνει σε εμάς. Κλείνουν και ανοίγουν μικρές κλινικές τύπου Ορειλά, παιδοχειρουργική. Υπάρχουν και τα μεγάλα νοσοκομεία. Ναι. Επειδή φεύγει ο άλλος στο ελεύθερο επάγγελμα, κλείνει το νοσοκομείο, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει δεύτερος. Ποιος έρθει να εφημερεύει κάθε μέρα χωρίς ρεπό, εφόσον είναι μόνος του? Γιατί το νοσοκομείο πρέπει να έχει κάποιον μέσα γιατρό. Ειδικευόμενο δεν έχει, ειδικούς δεν έχει, πώς έρθει ένας γιατρός να αναλάβει όλη την ευθύνη? Όχι, γι' αυτό δεν έρχονται. Γι' αυτό δεν έρχονται. Λοιπόν, συνολικό το κακό, φίλες και φίλοι, δεν αφορά μόνο τα περιφερειακά νοσοκομεία. Η συζήτηση με την κυρία Ιωαννίδου είναι αποκαλυπτική. Μάλιστα. Και έχει το ενδιαφέρον της. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να διεκδικούμε και πολλά ακόμη άλλα πράγματα. Γιατί επαναλαμβάνω, να αρχίσουν και στηβάζονται τραγωδίες σου και λιμονό μας. Κοιτάξουμε λοιπόν πώς να μηδενίσουμε, όχι να ελαχιστοποιήσουμε, να μηδενίσουμε τέτοια ενδεχόμενα. Φαντάζομαι στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης, εσείς με τόσο μεγάλη ανάγκη αίματος και με όλα αυτά τα μέτρα, τα απαγορευτικά και το φόβο, τι τεράστια προβλήματα θα αντιμετωπίσατε, κυρία Ιωαννίδου? Πολύ μεγάλα προβλήματα, να, πραγματικά. Πολύ μεγάλα προβλήματα. 800 ενήλικες να έχουν ανάγκη. 800 ενήλικες οι οποίοι να διαδηλώνουν, να απειλούν, να φωνάζουν. Εντάξει, έχουν. Καταλαβαίνουμε, ο ασθενής έχει δίκιο, αλλά. Και εμείς ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Δηλαδή ήταν και τα μέτρα αυτά τα περιοριστικά. Στην αρχή με τα μηνυματάκια δεν ξέραμε, το έζησε εδώ ο Σύλλογος της Αγάπης, πώς να συμβουλέψει τους πολίτες, γιατί εδώ κάναμε, ευτυχώς κράτησε την ιδέα του εθελοντισμού ζωντανή ο Σύλλογος, με εξωτερικές έτσι αιμοδοσίες, κάθε Δευτέρα σε πολύ συγκεκριμένο χώρο, στην αρχή λίγοι φοβισμένοι, μετά σιγά σιγά ξεθάρεψαν πάλι και συνεχίσαμε κανονικά τώρα μετά την άρση των απαγορεύσεων. Αλλά τώρα αρχίζει λίγο να ρυθμίζει η κατάσταση. Δεν γιατί... ξέραν πώς να τους κατευθύνουν να βγουν οι άνθρωποι από τα σπίτια για να πάνε να αιμοδοτήσουν. Βρήκαμε και τέτοια. Μην τα ξεχνάμε. Καθόλου δεν τα ξεχνάμε. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι, ναι, όντως περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Και κοιτάξτε, είπαμε εδώ η Ξάνθη με μερικές τέτοιες κινήσεις, το νοσοκομείο της Ξάνθης μπορεί να βολευτεί. Εμείς που θέλουμε, εσείς, που λέω περιπαικτικά, τη λίμνη του μαραθώνα σε αίμα, πού να βρούμε τόσο αίμα? Εδώ και από την Ελβετία που αγοράζει το κράτος αίμα, ειδικά για τους πάσχοντες της μεσογειακής ανεμίας, και το αγοράζει πληρώνοντάς το ΑΔΡΑ και όλας, και οι Ελβετοί μας στέλνανε περιορισμένες ποσότητες, διότι δεν είχαν και αυτοί. Ναι, περάσαμε πολύ δύσκολα. Το αίμα συνεχώς είναι απαραίτητο, δεν πέφτει η ζήτησή του ποτέ, και ο μόνος τρόπος είναι να, όπως γίνεται και σε όλα, στο πούμε, τα πολιτισμένα κράτη, είναι ο εθελοντισμός. Να αυξήσουμε τους εθελοντές αιμοδότες. Και να τους στηρίξουμε. Και να τους στηρίξουμε και να μπει σαν μάθημα γενικότερο ο εθελοντισμός. Στα σχολεία, στα δημοτικά, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Δεν,
νομίζω ότι είναι βασικό πια στην εποχή που ζούμε. Και είναι ντροπή να λες στο συγγενικό περιβάλλον του ασθενή και ιδίως, ας πούμε, του μπαμπά και της μαμάς του παιδιού, του μωρού που έχει το σοβαρό πρόβλημα, ότι δεν έχω αίμα, τρέξε να βρεις αιμοδότες, χώρια που μπορεί να είναι και από άλλες πόλεις της Ελλάδος. Γι' αυτό εμείς δεν το κάνουμε ποτέ, ειδικά στο παιδόν. Δηλαδή, και γι' αυτό κάνουμε και τόσες αιμοληψίες. Αν δεν μας φέρουν αίμα, εννοείται ότι καλύπτουμε. Δεν μπαίνει θέμα να μην μεταγγιστεί άνθρωπος επειδή δεν έχει καταθέσει. Προς το παρόν. Προς θα το παρόν. Η εξέλιξη του νοσοκομείου δεν το γνωρίζω. Προς το παρόν ότι γίνεται. Τώρα από εδώ και πέρα φυσικά. Η συζήτηση μαζί σας ήταν αποκαλυπτική, κυρία Ιωαννίδου. Μιλήσατε με ειλικρίνεια και καταθέσατε. Ήταν μια κατάθεση ψυχής. Ακριβώς έτσι ήταν. Το εισέπραξα. Αυτά που, νομίζω, που με αγχώνουν και συζητώ κάθε μέρα. Το εισέπραξαν και οι ακροατές μας. Αυτές είναι οι παθογένειες μας, φίλες και φίλοι. Και την επόμενη φορά που θα ακούμε, γιατί είναι και εκλογικό έτος, αργά ή γρήγορα, το 23 περί μεταρρυθμίσεων, από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, θα πω εγώ, έτσι, δεν κομματικοποιώ τίποτα, στη δημοκρατία οφείλουμε και πρέπει τα προβλήματα να τα βάζουμε κάτω, να τα συζητάμε για να τα λύσουμε. Έχουμε λοιπόν προβλήματα, έχουμε τομείς ελλειμματικούς, που εάν δεν στρέψουμε τώρα το βλέμμα για να κάνουμε κάτι, θα μετράμε τραγωδίες. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω χάρηκα να πολύ. Περνάτε όμορφα και στην πόλη μας. Την αγαπώ πολύ την πόλη σας, πραγματικά. Εξάλλου η καταγωγή μου είναι από τη Θεσσαλονίκη, άσχετα αν ζω μεγάλη Βόρειο πήγα στην Αθήνα. Βόρειο Ελλαδίτσα. Και εδώ κοντά έκανα και αγροτικό σε ένα χωριό της Καβάλας και ερχόμουν και από μικρή και γενικά αγαπώ τους ανθρώπους εδώ πολύ. Ναι, και εμείς αγαπάμε το νοσοκομείο μας και εσάς. Θέλω να την ευχαριστήσω θερμότατα. Σοφία Ιωαννίδου, συντονίστρια, διευθύντρια του Τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, είναι εδώ κοντά μας με την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Παίδων Αγία Σοφία και παίρνει μέρος όλες αυτές τις ημέρες στις καθημερινές αιμοδοσίες, η κινητή μονάδα. Ελπίζουμε να μαζέψετε με τη βοήθειά μας όσο περισσότερο αίμα. Φεύγουμε ευτυχώς πάντα ευχαριστημένοι από εδώ. Αυτό έτσι έχει οργανωθεί, έχει συστηματοποιηθεί ο κόσμος και ο νεαρός κόσμος δίνει. Και πραγματικά αυτό έχει ξεκινήσει από την πόλη σας. Αυτό με τους νέους ανθρώπους 17 χρονών και είναι προς τιμή σας, δηλαδή προς τιμή όλων. Να είστε καλά, σας περιμένουμε και την επόμενη φορά το καλοκαίρι και θα τα ξαναπούμε. Τώρα, και το καλοκαίρι Ιουλίου. Και το καλοκαίρι ελπίζουμε, κυρία Ιωαννίδου, να είναι λιγότερα τα προβλήματα. Το καλοκαίρι, ξέρετε, πάντα είναι μεγάλα τα προβλήματα, γιατί ο κόσμος φεύγει διακοπές. Και αυτή η αιμοληψία που τη βάλαμε σε συνεργασία με το Σύλλογο εδώ Αγάπη, εκεί μετά τις 20 Ιουλίου, πραγματικά μας βοηθάει διπλά. Διότι είναι στην καρδιά του καλοκαιριού που όλη η Ελλάδα μπουγκάει και μας βοηθάει πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε το καλοκαίρι. Έγινε. Θέλω να την ευχαριστήσω θερμότατα. Μείνετε συντονισμένοι εσείς. Εμείς σας αποχαιρετούμε, παραδίδουμε το στούντιο. Βλέπω τον Δημήτρη τον Κομλίκη, ο οποίος θα είναι κοντά σας σε λίγο. Ο σύνδεσμός μας με την Ομογένεια της Νοτίου Αφρικής. Φίλες και φίλοι, αύριο δεν θα είμαστε κοντά σας. Ο κλάδος απεργεί. Θα είμαστε κοντά σας την Πέμπτη. Για να καλύψουμε την απεργία, την πανεργατική απεργία δημοσίων υπαλλήλων και ιδιωτικών υπαλλήλων. Για ΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ από κοινού. Να είστε όλες και όλοι καλά.